Ανέκαθεν ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε κάθε είδους ναρκωτικά για θεραπεία ή ευχαρίστηση. Αλκοόλ, κοκαίνη, μορφίνη. Όλα επιδρούν στον εγκέφαλο. Σήμερα η βιολογία μπορεί να εξηγήσει τις επιδράσεις του στον εγκέφαλό μας. Η μελέτη των ναρκωτικών επιτρέπει στην επιστήμη να κατανοήσει καλύτερα τη λειτουργία του. Η κοκαίνη και το παράγωγό της, το κρακ, οι αμφεταμίνες και τα αντικαταθλιπτικά έχουν κοινό σημείο ότι δίνουν ενέργεια, αυτοπεποίθηση και εφορία. Όλα είναι ψυχοδιαγερτικά. Στα βουνά της Νότιας Αμερικής το φύλλο της κόκας είναι ιερό εδώ και χιλιετίες. Στην αυτοκρατορία των Ίνκας το έκαιγαν και το κατανάλωναν στις τελετές προς τιμήν του Θεού Ήλιου. Οι Ινδιάνοι μάγοι το χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα. Στην Κολομβία, τη Βολιβία και το Περού, οι περισσότεροι Ινδιάνοι μασούν κατά παράδοση φύλλα κόκας για να αποκτήσουν ενέργεια, να αντέχουν στην κούραση και να κόβουν το αίσθημα της πείνας. Αν οι χωρικοί έχουν δικαίωμα να καλλιεργούν κόκα νόμιμα για προσωπική τους χρήση ή παρασκευή φαρμάκων, μπορούν να κερδίσουν τουλάχιστον τα διπλάσια πουλώντας τη σοδειά τους στα παράνομα εργαστήρια παρασκευής κοκαίνης. Εκτιμάται ότι σήμερα οι κοκαϊνομανείς ανά τον κόσμο ξεπερνούν τα 13 εκατομμύρια. Με καλλιέργειες 1.600 περίπου τετραγωνικών χιλιόμετρων, το λαθρεμπόριο αποφέρει κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων και θέτει ολόκληρες χώρες υπό τον έλεγχο των λαθρεμπόρων. Esta es la hoja de coca. Esto de aquí es su droga, lo que sale. Esto de acá. Esto de aquí se le pisa, ya comienza a salir, mira. Sale la droga. Su nombre es el... Primero le ponemos esto, o más. Mete. Η εργασία στην αρχή είναι βαριά, με μεγάλες δόσεις ασβέστη, θηϊκού οξέως και κυροζήνης. Από την κοκαίνη παρασκευάζεται και ένα πολύ ισχυρό παράγωγο, το κρακ, που πωλείται σε μορφή σβόλων. Το Εθνικό Εργαστήριο Brookhaven στη Νέα Υόρκη είναι ένα από τα ελάχιστα μέρη του κόσμου όπου ερευνητές όπως ο Τσιν Τσάνκ Γουάνγκ μπορούν να μελετήσουν σε πραγματικό χρόνο τον ανθρώπινο εγκέφαλο υπό την επίρρεια ναρκωτικών. We know that cocaine been used for thousands of years by South American Indian. They use chewing tobacco. It really is very enforcing. It's not considered as an addictive drug. But once they become crack and they snorting because of the speed is not so fast, it's not so reinforcing. But smoking and IV is very, very reinforcing. So you can know that the route of administration and the speed of the cocaine delivery into the brain is one really make the person become addicted.
usually the people in the New York area, they use a pipe with a filter. And the crack, once they purchase the crack, they put a small amount of the crack in, just in the tip. And then they use a lighter. And then they inhale. And then keep a breath. And they exhale. And the speed of the crack will go through the mouth and into the lung and then into the brain immediately. Στο Brookhaven χρησιμοποιούν κυρίως την τομογραφία. Οι ακτίνες δείχνουν τις ζώνες που ενεργοποιούνται από τα ναρκωτικά. Εδώ μπόρεσαν να δείξουν ότι το κράκ εισβάλλει σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου πολύ πιο γρήγορα από την κοκαίνη σε σκόνη ή σε ένεση. Αυτό εξηγεί τη διαβόητη ένταση της επίδρασής του. Τις εργασίες αυτές διευθύνει η Νόρα Βολκόφ, μια ερευνήτρια επικεφαλής του οργανισμού που εποπτεύει όλη τη δημόσια έρευνα για τα ναρκωτικά στην Αμερική. We are showing with imaging technologies and certainly other investigators as well, using imaging but also in studies in animals, that drugs, repeated administration of drugs, disrupts the way that the brain works in very fundamental ways that affect not only our motivation, the motivation that the person has to take the drug, it makes it extremely intense, but it also affects areas of the brain that are involved with operations such as making decisions, judgment, our ability to control our acts. It also affects memory circuits, and not just the memory circuits that we use to learn a new language, but the memory circuits that are involved in recalling emotional experiences. Στο εσωτερικό του κρανίου ο φλοιός είναι ο πιο ορατός. Εδώ εδρεύουν οι διανοητικές μας ικανότητες. Κάτω από τις πτυχές του βρίσκεται το τμήμα που ελέγχει τα συναισθήματα και τις επιθυμίες μας. Εδώ επιδρούν τα ναρκωτικά. Όλες αυτές οι ουσίες ξεγελούν το σύστημα επικοινωνίας του εγκεφάλου. Η λειτουργία του εγκεφάλου μας βασίζεται σε έναν ασταμάτητο διάλογο ανάμεσα στα 100 δισεκατομμύρια νευρικά μας κύτταρα, τους νευρώνες. Για να κυκλοφορήσει μια πληροφορία, οι νευρώνες στέλνουν χημικά μηνύματα που ονομάζονται νευροδιαβιβαστές. Ανεξάρτητα από το ερέθισμα, οι νευροδιαβιβαστές ρυθμίζουν την περίπλοκη ισορροπία από την οποία εξαρτώνται όλες οι λειτουργίες του οργανισμού μας. Σε κάθε νευρώνα υπάρχει ένας μικρός χώρος με έντονη δραστηριότητα, η σύναψη, όπου δρούν οι νευροδιαβιβαστές. Για να περάσει η κυκλοφορία από τον ένα νευρώνα στον άλλο, μπαίνουν στους αντίστοιχους υποδοχείς. Οι μηχανισμοί αυτοί υπάρχουν στον άνθρωπο και σε όλα τα θηλαστικά, ακόμα και στα μικρότερα. Χωρίς τα ποντίκια δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μελετήσουμε τη δράση των ναρκωτικών. Έχουν πολλά κοινά γονίδια με μας και τα ναρκωτικά εξαπολύουν τις ίδιες θύελες στον εγκέφαλό τους. Ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει ηθικό χρέος απέναντι σε αυτά τα ζωάκια. Μπορούμε να τα ναρκώσουμε, να επέμβουμε στα γονίδιά τους, ακόμη και να τα κόψουμε κομμάτια. Λυπηρή, αλλά απαραίτητη καθημερινότητα στα εργαστήρια που συγκρίνουν την κατάσταση των ελεγχόμενων ή φυσιολογικών ποντικιών με άλλα, τα ονομαζόμενα knockout. Η τεχνική αυτή εξαλείφει γονίδια από φυσιολογικά ποντίκια. Για παράδειγμα, αυτό που ελέγχει τη δημιουργία ενός νευροδιαβιβαστή. Αυτά τα γενετικά τροποποιημένα ποντίκια ονομάζονται ποντίκια knockout. Σήμερα γνωρίζουμε δεκάδες νευροδιαβιβαστές. Όμως αυτός που παίζει ζωτικό ρόλο στην αίσθηση ευχαρίστησης στα ναρκωτικά είναι η ντοπαμίνη. Έτσι φαίνεται η ντοπαμίνη στο μικροσκόπιο σε κρυσταλλική μορφή και αυτό είναι το χημικό της διάγραμμα. Ο Μπρούνο Τζάιρος
μελετά τις σημαντικές επιδράσεις αυτού του μορίου στον εγκέφαλο ποντικιών, φυσιολογικών και νοκάουτ. Toutes les drogues qui sont utilisées chez l'homme, nicotine, alcool, opiacés, cannabinoïdes, psychostimulants, toutes ces drogues ont en commun une chose qui est de libérer la dopamine. Donc la dopamine est effectivement au centre de ces circuits de récompense, pour ne pas dire des circuits du plaisir. La dopamine est également libérée par le jeu compulsif, par les activités sexuelles, par la prise de nourriture. Et c'est d'ailleurs cette activité sexuelle et cette prise de nourriture qui sont importantes pour la libération de dopamine. C'est-à-dire que ce sont des comportements de survie qui sont indispensables pour la survie d'une espèce. Les drogues ne font que mimer ces activités et donc vont en fait, en quelque sorte, abuser le système, le détourner à leur avantage. Le cerveau n'a pas été construit au départ pour être dépendant des drogues, mais il a été construit au départ pour mettre en place des systèmes de renforcement qui permettent justement cette activité sexuelle, cette prise de nourriture. Les drogues, d'une manière générale, vont donc leurrer ces systèmes pour les remplacer. Με αυτό το πείραμα παρατηρείται μια λειτουργία της ντοπαμίνης. Στο κουτί δεξιά, ένα φυσιολογικό ποντίκι. Αριστερά, ένα ποντίκι νοκάουτ, από το οποίο αφαιρέθηκε ένα βασικό στοιχείο του κυκλώματος της ντοπαμίνης, ο διαβιβαστής. Αντίθετα από το φυσιολογικό, το ποντίκι νοκάουτ μοιάζει έτοιμο να ανεβεί σε ρινγκ. Αν κάνουμε ένεση με κοκαίνη στο φυσιολογικό ποντίκι, θα έχει την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Vous avez d'un côté la terminaison nerveuse de l'animal normal qui libère la dopamine. Cette dopamine ensuite va se fixer sur les récepteurs, qui sont donc sur la cellule réceptrice ici. Et rapidement, cette dopamine est recaptée par le transporteur de la dopamine ici. Donc recaptée et va regagner de l'intérieur du neurone. La souris normale à laquelle on a injecté de la cocaïne. La cocaïne, psychostimulant comme l'amphétamine, est une molécule qui va bloquer le transporteur de la dopamine. Chez notre animal knockout, vous avez toujours votre terminaison ici, libération de dopamine, activation des récepteurs, mais plus de recapture. Donc vous avez beaucoup de dopamine ici à la synapse et cette dopamine active les récepteurs de façon très importante et vous voyez cette hyperlocomotion. Elles sont beaucoup plus actives et en fait elles ont un comportement qui est tout à fait identique à celui qu'a la souris normale que vous avez vue, à laquelle on a injecté de la cocaïne. Une fois qu'on comprend ces systèmes, on peut identifier des leviers sur lesquels on va aller tirer pour mettre en jeu moins de libération de dopamine, plus de libération de dopamine, et ensuite aller chez l'homme et tester ces hypothèses avec des molécules qui sont à notre disposition ou qu'on va développer dans les années qui viennent. Donc évidemment, ce modèle souris, on ne va pas lui demander des troubles de la pensée comme ceux qu'on observe chez l'homme, mais tout ce qui est derrière ces troubles de la pensée, toute la neurobiologie, elle est strictement la même. C'est juste l'expression de cette neurologie qui, par exemple, chez la souris, va s'exprimer par du mouvement et qui, chez l'homme, va s'exprimer par un flux de pensée. Παρατηρώντας αυτούς τους μηχανισμούς στα ποντίκια, φυσιολογικά και νοκάουτ, οι ερευνητές αναγνωρίζουν τις αναρρύθμιτες επιδράσεις της ντοπαμίνης στο δικό μας εγκέφαλο. Και τέμνοντας τον εγκέφαλό τους σε φέτες, κάνουν το πρώτο βήμα για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, ο Μπάρι Έβεριτ διευθύνει το τμήμα πειραματικής ψυχολογίας, όπου μελετάται ο ρόλος της ντοπαμίνης στην παθολογική λήψη ναρκωτικών. So what's
interesting about those drugs is they directly affect the operation of this dopamine system. But opiates like heroin and morphine, they interact with their own target in the brain, which is not a dopamine neuron receptor or target. They interact with things called opiate receptors. Nicotine, just its very name, tells you that nicotine interacts with a nicotinic acetylcholine receptor. Cannabis interacts with a cannabinoid receptor. Alcohol interacts with lots of things, but among them NMDA and GABA receptors. So each different class of drug has its own different chemical target in the brain. And one of the big prevailing theories about why all drugs are addictive, even though they come from different classes, is that through their primary and different sites of action, those actions converge on that dopamine system. So one way or the other, dopamine goes up in the brain. Διεγερμένη από την κοκαίνη, η ντοπαμίνη συγκεντρώνεται στο μετεχμιακό εγκέφαλο και κυρίως στον επικλινή πυρήνα. Εδώ και 10 χρόνια, η μελέτη αυτής της μικροσκοπικής αλαζοτικής ζώνης ξεκίνησε μια μικρή επανάσταση στην νευρολογία. Γενικά, ο επικλινής πυρήνας είναι το κέντρο των αισθημάτων ευχαρίστησης που προκαλεί η ντοπαμίνη. Compared to other sources of reward and indeed subjective feelings of pleasure, like eating or drinking or sex. Clearly, what you do when you're engaged in those behaviours is really quite different. You seek the object of your motivation, you seek food, you seek water, you seek sex, and then you engage in a particular kind of behaviour, like eating, with all of the things that happen when you eat. You taste things and you swallow them and you ingest them and glucose is released. And it's believed that at some point in that sequence, and it may be from the very first time you put the food in your mouth, you change the activity of the dopamine system, and that's being measured. So the idea with drugs then is that you don't have any of these what are often called consummatory behaviors, where you put things in your mouth and eat and chew or drink or engage in sexual activity, copulation. The short-circuiting is that this goes in your arm in a vein or through your nose as smoke, and it hits that dopamine system directly and quickly without any of those other preliminaries. And hence this idea of hijacking the brain's reward system. Υπό την επίρρεια της κοκαίνης, η ντοπαμίνη παραμένει ενεργή στις συνάψεις 300 φορές περισσότερο από το φυσιολογικό. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι αυτή η θύελα στον εγκέφαλο των κοκαϊνομανών καταλήγει να βλάπτει τους υποδοχείς της ντοπαμίνης. Αν και επιδιορθώνονται μόνοι τους, δεν ξαναβρίσκουν ποτέ την αρχική τους αποτελεσματικότητα, ακόμα και μετά χρόνια αποχής. Εγκεφαλικές βλάβες που προκαλούν συμπτώματα κατάθλιψης και δυσκολίες συγκέντρωσης. Βομβαρδισμένος με ντοπαμίνη, ο εγκέφαλος υπό την επίρρεια κοκαίνης μαθαίνει να αποζητά τέτοιου είδους αισθήσεις. Σύμφωνα με το νευροβιολόγο Wolfram Schultz, αυτό είναι ένδειξη υποκατάστασης για τον επικλινή πυρήνα.
The nucleus accumbens seems to be a structure that's more activated with rewards than the rest of the striatum through its dopamine projection. If one looks at the human brain and presents the human with a very nice rewarding picture or with a picture of a 10-pound bill, the nucleus accumbens will get very nicely activated. And that is due to the activation of the dopamine system coming into nucleus accumbens. The striatum gets also activated through reward, but a little bit less. A reward can be a liquid, it can be food, it can be a somatosensory stimulus, a visual stimulus, it can be all kinds, it can be nice music. There's no specific sensory system for reward. A reward is defined by behavior and has maybe three major functions. The first function may be, for example, that one comes back for more when one encounters a reward. I press a button on a machine, I don't know what happens, and the Coke comes out. And assuming that I like the Coke, I do it again. And so this is the learning function of reward. The second function is if one encounters a reward that one recognizes as such, one approaches, one goes towards the reward. From a punisher, one would go away. From a reward, one would go close. So one would say approach behavior is the second, generating approach behavior is the second function of rewards. And the third function is what many people think as a major function, is the emotional function. It makes you happy. You get a reward and it has hedonic, the reward has hedonic properties, makes you happy, you like it and you feel positive emotion about it. Τη δεκαετία του 1890, στις απαρχές του κινηματογράφου, οι αρασιτέχνες ανακαλύπτουν τις εφορικές ιδιότητες της κοκαίνης. Η κοκαίνη, που πουλιόταν ελεύθερα, υιοθετήθηκε αμέσως από τους καλλιτέχνες, τους στάρ του Χόλιγουντ και τον κόσμο της νύχτας. Η κοκαίνη συνιστάται ακόμα και ως θαυματουργό φάρμακο από τον δόκτορα Σίγμουντ Φρόιντ στο ξεκίνημά του. Καταναλώνεται κυρίως με τη μορφή του πασίγνωστου κρασιού Μαριάνι. Λάτρης του ήταν πρωταθλητές, μεγάλης συγγραφής και ο Πάπας Λέων VIII. Η Coca-Cola περιέχει κοκαίνη μέχρι το 1903 και εμφανίζεται ως τονωτικό του εγκεφάλου και αναζωογονητικό. Κοκαίνη απαγορεύτηκε τελικά σε όλο τον κόσμο το 1914. You don't bring any people, any person into contact with addiction, with drugs of addiction, they won't get addicted. But if you bring 100 people with drugs in contact with drugs and addiction, some of them will get addicted. And with different drugs, different proportions will get addicted. And the difference is in the brain, quite clearly. Whether that is pathological, whether that is normal variation, I don't think it makes much of a difference. It's all the same thing. It's a spectrum of different brain function that is disturbed by drugs, and in some cases the brain won't take it and the person gets addicted. In other cases it goes away without a problem. And that is not just simply the anatomy of the brain, that's the environment, that's the social context, that's the past history of the individual, that's the living circumstances, it's the way they eat and drink. It's a lot of factors that come together. One could say in some cases that it's really like schizophrenia, a real brain disorder, and there are indications for that. That's a possibility. I really don't know. So to me, the most important consequence of my work has been it has helped conceptualize drug addiction as a disease of the brain, where there's clear abnormalities on the way that the brain functions that translate, in this case, in disrupted behavior. If you have abnormalities on the function of your heart, it translates into improper circulation, which is very easy to understand for people, and nobody would question that if you have a myocardial infarction, you have a heart disease. Everybody will question if you have abnormal behavior because you've been taking drugs, whether you have a disease, because their immediate response is the person chooses to take drugs. So it's a choice that the individual does.
Well, I think there are people in a better position than me to give definitions of addiction. But if you ask me for my personal opinion, then it's an uncontrolled reward process, or a reward process that you cannot control by yourself, or that for some reason you don't want to control by yourself because the reward is so immense that it overruns every other reward. And in that case, it's still somewhat controlled or not. And that leads, of course, to the question of how much you're in control of your own decisions and actions. Οι ανομαλίες στα εγκεφαλικά κυκλώματα ίσως εξηγούν γιατί κάποια άτομα έλκονται από τα ναρκωτικά, αν ήκαναν να αντισταθούν στον πειρασμό της ανταμοιβής, σκλάβοι της παρόρμησής τους. This is an experiment that's actually used very often in humans. Which is to do with measuring one aspect of impulsivity, which is the ability to wait for bigger and better rewards. And you, I think you said biscuit now or cake later. So you can give an individual a choice between a small immediate reward, it could be a small immediate reward of money, or a large delayed reward. And some individuals with a particular kind of impulsivity seek immediate gratification and can't wait for bigger and better rewards later on. And we don't know very much about that at a neurobiological level, but it seems that damage to the nucleus accumbens promotes impulsivity in that kind of setting, that individuals with damage to the nucleus accumbens can't wait for large delayed rewards. Αυτές οι απορριθμίσεις του κυκλώματος της ντοπαμίνης μπορούν να οδηγήσουν σε πραγματικές ασθένειες. Σε αυτό το επιθετικό αγοράκι της δεκαετίας του 1970, οι γιατροί σίγουρα θα αναγνώριζαν αδυναμία συγκέντρωσης και υπερκινητικότητα. Η διαταραχή αυτή εκδηλώνεται με επιθετικότητα, έντονη παρορμητικότητα και αδυναμία συγκέντρωσης. There is another aspect to this, which is, as you know, particularly in the US, but everywhere now, individuals with ADHD are treated with a stimulant to control their ADHD, like Ritalin. Now, Ritalin is an amphetamine-like compound. It has many different qualities. Now, amphetamines are psychomotor stimulants, so here you have the paradox of a psychomotor stimulant being used to decrease what is overactivated behavior. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 4 με 5 εκατομμύρια μαθητές ακολουθούν αυτήν τη θεραπεία και στην Ευρώπη αυξάνουν γρήγορα. Τα φάρμακα όπως το Ριταλίν διατηρούν στον εγκέφαλο ασημένα επίπεδα ντοπαμίνης. Ο τρόπος επίδρασής τους μοιάζει με τις κοκαίνης. We had a study, very interesting, is that we give a medication that is very, very similar to cocaine. It's a medication called methylphenidate. And that is in not a, a prescription drug, it's in the IV form of that Ritalin. And we give a group of cocaine abusers and intravenously. And we found that a majority of the cocaine abusers, they like it. The reason they take the cocaine because of they have ADHD.
So they use the cocaine to treat themselves. And this group of people, the moment they use the cocaine, they feel much better. And so after we find this, and we ask them to see the psychiatrist and to treat their ADHD, turn out they never use cocaine anymore. Η χημική δράση αυτών των φαρμάκων μοιάζει πολύ, ενίοτε μάλιστα ενόμια, με αυτήν των αμφεταμινών. Οι αμφεταμίνες που πολλούνταν ελεύθερα τη δεκαετία του 30 βρίσκονται σε εισπνεώμενα φάρμακα για το άσθμα, αναβολικά και φάρμακα που κόβουν την πείνα. Αθλητές, φορτηγατζίδες, πολιτικοί και στρατιωτικοί τις χρησιμοποιούν συχνά. Μπορούμε να πούμε ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος διεξήχθη υπό την επίρρεια αμφεταμινών. Ο Γερμανικός, ο Αμερικανικός και ο Αγγλικός στρατός διάνεμαν αμφεταμίνες στους στρατιώτες τους για να αντέχουν στην εξάντληση. Η απάθεια των Ιαπώνων καμικάζι εξηγείται εν μέρη από τη μεγάλη κατανάλωση αμφεταμινών. Μετά την ήττα της Ιαπωνίας, τα αποθέματα πολλούνταν ελεύθερα και η τοξικομανία από αμφεταμίνες έγινε μείζον πρόβλημα στη μεταπολεμική Ιαπωνία. Τη δεκαετία του 60, οι αμφεταμίνες με το όνομα Speed έγιναν πολύ δημοφιλείς στους νέους. Υπό την επίρρειά τους, οι Who τραγουδούσαν το My Generation και έσπαγαν τα όργανα τους στο τέλος κάθε συναυλίας. Τη δεκαετία του 80 οι αμφεταμίνες έγιναν παράνομες. Όμως 26 εκατομμύρια άτομα στον κόσμο, 3 εκατομμύρια από αυτούς οι Ιάπωνες, συνεχίζουν τη χρήση τους. Αντίθετα με την κανονική αμφεταμίνη, προϊόντα όπως το Ριταλίν που δίνεται σε παιδιά ενεργούν πιο αργά και μακροπρόθεσμα. Έτσι δεν προκαλούν εφορία, αλλά καλύτερη ικανότητα συγκέντρωσης. Πώς θα εξελιχθούν τα παιδιά που παίρνουν διαγερτικά? Ορισμένοι πιστεύουν ότι κινδυνεύουν να αναπτύξουν μακροπρόθεσμα ροπή προς τα ναρκωτικά. So there's been a lot of investigation about whether children at this sort of vulnerable age of brain development, given a stimulant as a medication, are sensitizing the brain mechanisms that underlie addiction. And I would say the data there are equivocal. There have been one or two studies which suggest there's an increased prevalence of vulnerability, at least to addiction, in individuals who've been treated with Ritalin because of their ADHD. Other studies which have shown not. So I think it's not an easy story to tell, or an easy explanation to give. Οι ασθενείς αυτής της κατηγορίας είναι ελάχιστοι σε σύγκριση με τα 300 εκατομμύρια καταναλωτών ενός άλλου είδους ψυχοδιαγερτικών που δίνονται με συνταγή, των αντικαταθλιπτικών. Ο ειδικός στη βιολογική, ψυχιατρική και φαρμακολογική πλευρά της κατάθλιψης, Μισελ Αμό, μελετά τους μηχανισμούς δράσης των αντικαταθλιπτικών. La dépression, intuitivement, on sait ce que c'est, bien sûr. C'est l'humeur triste, c'est la définition accessible à tous. Mais c'est aussi un certain nombre de symptômes qui démontrent très clairement qu'on a affaire à une pathologie, une véritable maladie. C'est en particulier une mésestimation de soi. On a l'impression qu'effectivement, on ne vaut plus rien,
C'est aussi une perte de la motivation, une perte de l'élan vital en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on est, on a une incapacité à rechercher, à éprouver le plaisir dans la vie quotidienne, les activités de la vie quotidienne, et y compris s'exprimer dans le travail, par exemple. Donc là, on perd cette motivation. Ο εγκέφαλος των καταθλιπτικών εμφανίζει έλλειψη σερωτονίνης, ενός νευροδιαβιβαστή απαραίτητου για την ευεξία. Η έλλειψη σερωτονίνης επηρεάζει πολλά τμήματα του εγκεφάλου. Αρχικά αυτό που ελέγχει τις ασυνείδητες κινήσεις. Έπειτα το θάλαμο και τον υποθάλαμο που ρυθμίζουν τις σωματικές λειτουργίες, όπως τη θερμοκρασία, την όρεξη και τον ύπνο, οι οποίες διαταράσσονται στους καταθλιπτικούς. Επηρεάζονται και δύο άλλες δομές. Αυτή που κινεί τα αντανακλαστικά του φόβου και ο υπόκαμπος, όπου εδρεύει η μνήμη των συναισθημάτων. Τα αντικαταθλιπτικά ενεργούν στην σερωτονίνη, όπως τα ψυχοδιεγερτικά στην ντοπαμίνη. Τα μόρια τους επιβραδύνουν την υποδοχή της. Έτσι, η σερωτονίνη μπορεί να ενεργοποιεί συνεχώς τους υποδοχίστες. On connaît les cibles des antidépresseurs. Ce sont les neuromédiateurs qu'on appelle les monoamines. C'est actuellement avec les antidépresseurs qu'on utilise le plus souvent d'abord la sérotonine. C'est aussi la noradrénaline et on développe maintenant des médicaments qui ont la cible mixte, sérotonine, noradrénaline. Et puis ensuite, il s'avère que quand on agit sur ces neuromédiateurs, eh bien, la dopamine est touchée aussi. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. C'est aussi la capacité de rechercher, d'éprouver le plaisir, ce qui a été perdu chez le sujet dépressif. Mais ça ne veut pas dire que seuls les neurones qui contiennent la sérotonine sont activés. C'est une espèce de cascade. C'est-à-dire, à partir du moment où la sérotonine va mieux, eh bien, ça retentit aussi sur la noradrénaline, sur la dopamine et l'ensemble des systèmes à monoamine d'abord. Et puis les autres systèmes de neurones aussi, eh bien, effectivement, ont leur activité améliorée, en partie rétablie. Ο Μισελ Αμό δουλεύει πάνω σε μόρια που δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον μονάδα τα συμπτώματα της κατάθλιψης, αλλά και την άμεση αιτία τους, το στρες. À partir de là, on a pu reproduire des modèles animaux de dépression qui reposent effectivement sur l'exposition des animaux à des stress répétés. Et il y a un modèle qui est très validé de ce point de vue-là, qui marche très très bien. Et donc on va traiter ensuite les animaux avec des antidépresseurs et on s'aperçoit qu'effectivement, les déficits comportementaux qu'on a induits par des stress répétés et qui s'apparentent beaucoup aux symptômes de la dépression chez l'homme, peuvent être corrigés par les antidépresseurs. Donc à partir du moment où on a trouvé ça, eh bien, on a pu explorer chez l'animal ce qui se passe dans l'organisme, et en particulier au niveau cérébral. Et c'est, ça consiste réellement en une avancée dans la connaissance des processus biologiques associés aux troubles dépressifs. Στο Πιτιέ Σαλπετριέρ, ο Σαλ Κοενσαλμό δημιούργησε ένα ζωικό μοντέλο της κατάθλιψης. Υποβάλλει τα ποντίκια σε μια σειρά μικρών, αναπάντεχων και επαναλαμβανόμενων δοκιμασιών. Πρώτη δοκιμασία, το επικλινές κλουβί. Στα ποντίκια δεν αρέσει καθόλου αυτό. Δεύτερη δοκιμασία, η μουσκεμένη φωλιά. Τα ποντίκια αναγκάζονται να την εγκαταλείψουν και να κοιμηθούν βρεγμένα. Τρίτη δοκιμασία, τα προβλήματα επικοινωνίας. Χωρισμένα τα ποντίκια δοκιμάζουν πολλά για να έρθουν σε επαφή.
στρες διαταράσσει τη λειτουργία του εγκεφάλου και μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη στα ποντίκια. Στον εγκέφαλο το στρες επιδρά πρώτα στον υποθάλαμο, τον έναν από τους δύο ρυθμιστές της όρεξης και του ύπνου. Αυτός μεταφέρει τις εντολές του στην υπόφυση, ένα μικροσκοπικό και πανίσχυρο αδένα που εκπέμπει μια άλλη μορφή χημικού μηνύματος, μια ορμόνη. Αντίθετα με τους νευροδιαβιβαστές, αυτή η ορμόνη που ονομάζεται ACTH μπορεί να φτάσει σε όλο το σώμα μέσω των αιμοφόρων αγγείων. Donc si c'est une hormone, ça veut dire qu'elle est libérée dans le sang et va agir sur une cible, en l'occurrence une glande qu'on trouve sur les reins et qui s'appelle par définition glande surrénale. Et dans la zone, dans l'écorce, qu'on appelle le cortex de cette glande, se trouve donc la corticosurrénale. L'ACTH agit sur des cellules à ce niveau et excite ces cellules et ces cellules vont libérer maintenant ce qu'on appelle le cortisol. C'est l'une des hormones et c'est même, je dirais, l'hormone majoritaire qui permet à l'organisme de réagir au stress. Η κορτιζόλη προκαλεί γενική κινητοποίηση του οργανισμού και εντατική εκμετάλλευση των αποθεμάτων ενέργειας, ζακχάρων και λιπαρών. Έπειτα η κορτιζόλη επιστρέφει στον εγκέφαλο και ενημερώνει τον υποθάλαμο ότι έκανε τη δουλειά της. Κανονικά όταν χαθεί το στρες, ο κύκλος ατονεί και ο οργανισμός ξαναβρίσκει την ισορροπία του. Όμως τυχαίνει η κορτιζόλη να γυρνά ασταμάτητα. Αυτό ανοίγει το δρόμο στην κατάθλιψη. Le sujet dépressif, c'est un sujet dont le système de stress, de réaction au stress, est constamment actif. L'idée, c'est d'empêcher cette action du cortisol. Et donc d'agir directement sur cet axe pour ralentir son activité. Et on a des produits qui marchent très bien chez l'animal, qui donc empêchent l'activité excessive de cet axe. Il y a des tentatives qui ont été faites déjà chez l'homme, avec des résultats qui semblent encourageants. On estime environ à 15% de la population qui peut présenter à un moment ou un autre de son existence, effectivement, un épisode dépressif. Le fait d'être déprimé, etc., c'était quand même considéré comme quelque chose de négatif il y a encore quelques années. Et c'est certainement, ça l'est certainement encore dans certains milieux, alors que c'est une vraie pathologie, c'est une vraie maladie. Les gens souffrent et il y a un substratum biologique. On voit dans le cerveau ce qui se passe dans le cerveau malade et on voit ce que font les médicaments sur le cerveau malade. Donc compte tenu de ça, pour moi, c'est une pathologie au même titre que la dépendance aux drogues. Un toxicomane, c'est quelqu'un qui est malade. C'est pas quelqu'un qu'on doit traiter ou considérer comme un délinquant. C'est un malade. Encore une fois, il a eu une certaine appétence pour le produit, pour la drogue à un moment donné. Et le fait qu'il l'ait pris et sa vulnérabilité particulière fait que maintenant il est malade et qu'il faut absolument le soigner. Ces gens-là sont des malades, les déprimés sont des malades, les phobiques sont des malades, donc les troubles du comportement sont de véritables maladies. We'll ever love you. Σε όλο τον κόσμο οι κυβερνήσεις αυξάνουν τις καμπάνιες πρόληψης ενάντια στην κοκαίνη, χωρίς όμως σπουδαίο αποτέλεσμα. Για κάποιους η εξάρτηση δεν είναι επιλογή. Initially,
there is a choice, and I put like that choice because addiction starts really during adolescence and sometimes during childhood. And when kids are exposed to drugs, they are exposed into the context of their group peers with the pressures. And so many times they choose not because they really want to take the drug, but because they want to be part of a group, which is a normal neurobiological response of being an adolescent. You want to be cool. You want to be liked by your peers, very much driven by group interactions. But say they choose to take the drug within all of those caveats, then some of them will take the drug and will take the drug, will outgrow it. That's the end. Some will become addicted. They chose to take the drug. They did not choose to become addicted. Just like a person that smokes a cigarette. They choose to smoke the cigarette. They do not choose to develop lung cancer. Exactly the same process. We don't know. It is estimated in animals and humans that approximately 20 to 30% of people that take drugs have the vulnerability of becoming addicted and will become addicted. Η τοξικομανία είναι όντως ασθένεια του εγκεφάλου. Η θέληση και ο έλεγχος των παρορμήσεών μας εξαρτώνται από την εσωτερική του ισορροπία. One of the most valued qualities of human behavior is that of voluntary control. After all, if we think of the value of freedom, which we very much, people fight for freedom, is one of the things that's so important. It connotes freedom has no sense if there's no voluntary control. Well, as I was telling you, in order for you to be able to exert voluntary control, there are certain areas of the brain that need to function properly. So if those areas are not functioning properly, then is it voluntary control? I will start to understand this. Then such very fundamental questions as what constitutes voluntary behavior become evident. And one of the diseases where they are most evident is in drug addiction. Because I can tell you, for many, many years, I've been interacting with drug addicted people. And it's actually drug addicted people, women, for example, they lose their children because of taking a drug. They are put in probation and they say, if you take a drug, we'll take your children. And they love their children. They don't want to lose their children. And then for whatever reasons, they are found themselves with a friend. They are exposed to the drug. And before they see it, they are taking the drug. Even at the expense of losing their children. And it's not that they don't love their children. They could not control it. It's almost like their control has been removed. We have control. So he says, well, how couldn't they do it? Ο άνθρωπος είναι λοιπόν σκλάβος των νευρώνων του. Οι αποφάσεις μας είναι καρπός της λογικής μας ή του μεγάλου φαρμακείου του εγκεφάλου μας. We would think there's free will, and there is the assumption that there's free will. Otherwise, we will have terrible problems to run a government or run a state or run a civilization. But how far that free will goes and how much it is influenced by the unconscious, for example, and by rewards that act on the unconscious, we don't know. I don't know. That's a very complicated issue, and I think if you ask for a major research question, maybe we have one here. The free will issue, maybe more than the consciousness issue, because that determines the way society works and how it's run by the individual brains. Ταλανιζόμενος από τις παρορμήσεις και το εσωτερικό του φαρμακείου, μήπως ο άνθρωπος είναι παιχνίδι της μίας του εγκεφάλου. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη λεπτή της ισορροπία, ικανή να επηρεάσει τη συμπεριφορά και κυρίως τη στάση μας απέναντι στα ναρκωτικά. Η έρευνα της χημίας του εγκεφάλου επιτρέπει την ανίχνευση των αιτίων στις ψυχικές διαταραχές. Τα αντικαταθλιπτικά διορθώνουν τις ενίοτε ορατές ανομαλίες στον εγκέφαλο των ασθενών. Η δουλειά των επιστημόνων κάνει τώρα την κοινωνία να αλλάξει άποψη για δύο πραγματικές ασθένειες, την κατάθλιψη και την τοξικομανία. Μετάφραση Μαρία Χασάπη. Αφήγηση Κωνσταντίνος Τσάκωνας. Τεχνική επιμέλεια Νίκος Γκοσές. Μίξη ήχου Θωμάς Μάνταλος.
Επιμέλεια μεταγλωτισμού, Τμήμα υποτιτλισμού, μεταγλωτισμού και ελέγχου, Διεύθυνσης προγράμματος, ΕΡΤ.